Πρέπει η Ένωση Ηρακλή να συγκροτηθεί άμεσα σε σώμα. Τα προβλήματα της Ένωσης είναι μεγάλα. Οι μέρες, η επιβίωσή της είναι το πρωταρχικό, έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτό είναι το πρωταρχικό. Έχουμε ένα 106β που είναι σε εξέλιξη, ένα 106β που πρέπει να, το άρθρο του πτωσιωτικού κώδικα που πρέπει να εφαρμοστεί. Η κάθε ώρα, το κάθε λεπτό της οργάνωσης είναι πολύτιμο. Επομένως, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα να συγκροτηθεί σε σώμα και να φτιαχτεί το Προεδρείο, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμεία κτλ. Αυτό από τα μέλη που έχουν εκλεγεί συγκροτείται και βγαίνει το Προεδρείο. Δεν βγαίνει ούτε βάσει ψήφων, ούτε βάσει σειράς. Διεκδικείτε εσείς την Προεδρία? Ναι, το σκέφτομαι, κυρία Δουλγεράκη, το σκέφτομαι. Είδα την ανταπόκριση του κόσμου προς το πρόσωπό μου και στις δύο φορές που έχω κατέβει υποψήφιος, που έρχομαι στην τρίτη θέση με απέναντί μου αξιόλογα στελέχη, δυναμικά στελέχη του συνεταιριστικού χώρου, που είδα ότι και νέοι άνθρωποι εισχωρήσανε μέσα στην οργάνωση της Ένωσης. Τέσσερα νέα πρόσωπα εισχωρήσανε μέσα στην οργάνωση της Ένωσης, που αυτά τα τέσσερα πρόσωπα μου δώσανε και αυτή την ψήφο τους. Μου δώσανε την ψήφο τους τα τέσσερα πρόσωπα αυτά και με έχουν εμπιστευτεί. Θα δούμε και συνδυασμό με τους παλιούς συμβούλους που είναι και συνεργάτες και φίλοι τι θα κάνουμε τις επόμενες ώρες. Θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών και όχι ημερών, γιατί η οργάνωση, ξαναλέω, πρέπει να βρει το ρυθμό της και να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο όταν σας ρώτησα και είπατε ναι, ότι οι ώρες που περνάμε, το χθες, το σήμερα και το αύριο, είναι κρίσιμο για την Ένωση, για τη λειτουργία της, αυτό που προσφέρει, και βέβαια να έχουμε κατά νου την επιβίωσή της, γιατί και τα χρέη είναι μεγάλα. Εμάς η καρέγλα, κυρία Δουλγεράκη, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πάσχουμε από καρέγλες, ούτε διεκδικούμε καρέγλες. Αν λεγόμαστε προέδροι, αντιπροέδροι ή συμβούλοι ή τέτοιο, κάθε ένας από το δικό του μετερίζει, πρέπει να δώσει το δικό του αγώνα. Όλοι οι σύμβουλοι της Ένωσης Ηρακλείου είναι ίσοι και πρέπει από τη μεριά μας να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο, και αυτός είναι ο σκοπός που κατεβήκαμε υποψήφοι όλοι, για το καλύτερο της δικιά μας Ένωσης. Είναι το τελευταίο κάστρο που έχει μείνει στον αγροτικό χώρο, στον νομό Ηρακλείου, και είναι και η μεγαλύτερη συνεταιριστική οργάνωση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αν και αυτό το κάστρο καταρρεύσει, οι επόμενες μέρες είναι δύσκολοι. Η Ένωση Ηρακλείου, πέρα από το κομμάτι του 106β, πρέπει να κοιτάξει αύριο το πρωί και το κομμάτι που λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση, δηλαδή όλα τα παραγωγικά μας ακίνητα και όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν να μπαίνουν πιο δυναμικά στο κομμάτι το λειτουργικό, όσο αφορά, γιατί κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση, είχαμε αυτό το δύσκολο κομμάτι να το αντιμετωπίσουμε. Μια εταιρεία που είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στην οικονομική κρίση που είμαστε μάρτυρες κολοσσών εταιριών που δεν είχαν τα προβλήματα της Ένωσης Ηρακλείου που καταρρεύσανε. Φανταστείτε μια οργάνωση που είχε τα δικά της προβλήματα επί σειρά ετών τα οικονομικά, έρχεται μέσα στην κρίση να διαχειριστεί και την οικονομική κρίση αλλά και τα δικά της προγράμματα. Θεωρώ ότι η διοίκηση και το συμβούλιο η περασμένη διοίκηση και το περασμένο συμβούλιο έδωσε το καλύτερο του εαυτό. Οδηγήσαμε την οργάνωση στην εξυγίαση μέσω του 106β. Δόθηκε μεγάλος αγώνας και από τον πρόεδρο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και θεωρώ ότι πρέπει αυτό που κληρονομάμε σήμερα να το συνεχίσουμε, να το στηρίξουμε, γιατί η Ένωση Ηρακλείου πρέπει να είναι ανοιχτή και πρέπει να παίζει, κυρία Δουλγεράκη, και το τονίζω αυτό, σημαντικό ρόλο στα παραγωγικά αγροτικά προϊόντα του νησιού, όπως είναι η ελιά, όπως είναι τα σταφύλια, που είναι οι ναυαρχίδες μας, που είναι τα παραδοσιακά προϊόντα που οι εγκαταστάσεις έχουν φτιαχτεί για να δουλέψει τέτοια προϊόντα και να πατήσουμε εκεί πάνω. Είτε αυτό λέγεται επιτραπέζιο σταφύλι, είτε σταφίδα, είτε και εινοποιείο. Είναι ούτως ή άλλως το μεγάλο ζητούμενο, παραγωγή και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Κύριε Χιλετζάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη.